Εξέχουσα θέση. Ανάμεσα σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία των Αγίων είναι οι Άγιοι που σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας, οι Άγιοι εις Απόστολοι Βασιλής, Κωνσταντίνος και Ελένη, μητέρα και Υιός, οι οποίοι με τη ζωή τους, με την βιωτή τους, αλλά και με τα έργα τους, σημάδεψαν τη ζωή της Εκκλησίας. Η Αγία Ελένη, η μήτρη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ήταν χριστιανή. Ο σύζυγός της όμως δεν ήταν χριστιανός και το παιδί τους, τον Κωνσταντίνο, τον μεγάλωσε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου
όμως δεν βαπτίστηκε μικρός. Ασχολήθηκε με τα στρατιωτικά και ανέλαβε υψηλές θέσεις στον Ρωμαϊκό στρατό και στη Ρωμαϊκή διοίκηση. Γρήγορα ανήλθε στα ύπατα αξιώματα, μέχρι που έφτασε η στιγμή να γίνει αρχηγός ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Δυτικού Τμήματος. Όμως, όπως τον Απόστολο Παύλο όλοι γνωρίζουμε, ότι συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός και από διόρθωση των χριστιανών έγινε υπερασπιστής και έγινε ένθερμος υποστηρικτής και διέδωσε τον Χριστό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και έγινε ο διαπρίσιος κήρυκας του Χριστού, το ίδιο συνέβη και με τον μεγάλο Κωνσταντίνο. Διότι ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, όσο κι αν μας φαίνεται παράξενο, χρησιμοποιεί ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές στα μάτια ημών των δήθεν χριστιανών δεν είναι οι κατάλληλοι. Όμως αποδεικνύεται από την ιστορία ότι ο Χριστός εφαρμόζει το σχέδιό Του, διότι έτσι είναι το σχέδιο του Θεού. Έτσι λοιπόν, για να εφαρμόσει το σχέδιό Του ο Θεός, οικονόμησε και ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορας, παραμονές που ήθελε έξω από τη Ρώμη να ρηχτεί σε μια μεγάλη μάχη εναντίον του Μαξεντίου, ο οποίος η μάχη αυτή ήταν πάρα πολύ κρίσιμη, διότι θα έκρινε την τύχη της Ρώμης και της αυτοκρατορίας, είδε ένα παράξενο σημείο στον ουρανό, είδε ένα σύμβολο, είδε τον Σταυρό, άγνωστο μέχρι τότε σε αυτόν, και γύρω να γράφει «εν τούτο νίκα», δηλαδή με αυτό το σύμβολο θα νικήσεις, θα προχωρήσεις και θα νικήσεις. Και πράγματι ο Μέγας Κωνσταντίνος διέταξε να γίνει αυτό λάβαρο, το σημείο του Σταυρού, και με τη βοήθεια του Σταυρού νίκησε το Μαξέντιο και έτσι μπόρεσε και έγινε αυτοκράτορ και εδραιώθηκε στη Ρώμη. Όμως μέχρι τότε, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι χριστιανοί εδιώκονται, διότι ο βασιλεύς ήταν ο επηγής Θεός. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που οι υπήκοοι τον λάτρευαν όχι μόνο ως επίγειο διοικητή, αλλά και ως αντιπρόσωπο του Θεού στη γη. Και όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες απαιτούσαν από τους υπηκόους τους να τους λατρεύουν ως θεούς. Γι' αυτό είχαν πολλά αγάλματα τα οποία σώζονται μέχρι και τις μέρες μας. Όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν εκείνος ο αυτοκράτορας, ο οποίος άρχισε με μία σειρά νομοθετήματα να καθιερώνει την ανεξιθρησκεία και έμεινε στην ιστορία με την έκδοση του γνωστού διατάγματος των Μεδιολάνων το 313, όπου καθιερώθηκε σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η ανεξιθρησκεία, κάτι το οποίο ισχύει μέχρι και τις μέρες μας. Επίσης, ο Μέγας Κωνσταντίνος, επειδή ακριβώς είχε ζήσει στις αυλές του μεγάλου διόκτου αυτοκράτορα του Διοκλητιανού, είχε έρθει σε επαφή με τους χριστιανούς μάρτυρες και από κοντά είχε ζήσει τα μαρτύριά τους. Και μάλιστα ο ιστορικός Ευσέβιος Κεσαρίας, ο βιογράφος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αναφέρει ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος αγαπούσε τους μάρτυρες και μάλιστα είχε κάποιον ομολογητή, ο οποίος είχε μόνο ένα μάτι, διότι οι εχθροί του χριστιανισμού του είχαν αφαιρέσει το ένα μάτι και αυτός τον περιποιόταν στο ανάκτορό του και τον αντιμετώπιζε με πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια, θέλοντας έτσι να δείξει τη συμπάθειά του προς τους χριστιανούς. Όμως κατάλαβε ότι οι χριστιανοί ήταν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε τι άλλο από διώκτες του επίσημου κράτους ήταν και ήταν εκείνη η μερίδα των ανθρώπων δια των οποίων ο Μεγάλος Κωνσταντίνος εφάρμοσε το σχέδιό του, δηλαδή και τους νόμους τους οποίους θέσπισε, αλλά και το κράτος, αυτό που λέμε σήμερα κοινωνικό κράτος, άρχισε να θεσμοθετείται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Πρώτος εκείνος καθιέρωσε την αργία της Κυριακής, πρώτος εκείνος θέσπισε νόμους για να υπερασπιστεί και να κατοχυρώσει την οικογένεια, πρώτος εκείνος έκανε οργανωμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα με τη συνεργασία και την βοήθεια της Εκκλησίας. Όμως έμεινε στην ιστορία ως μέγας, γιατί μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, στην αποικία αυτή του Βύζαντα του Μεγαραίους, στην Ερατινή Κωνσταντινούπολη, την Επτάλοφη, όπου η πόλη αυτή, η πόλη των πόλεων, πήρε το όνομά του και έγινε ο ιδρυτής της στο 330 μετά Χριστόν. Και έτσι από τότε η πόλη αυτή έγινε ένα σύμβολο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και εδραιώθηκε και αναδείχθηκε και έλαμψε και μεγαλούργησε για πάνω από 1000 χρόνια. Όμως, όπως είπαμε, στο πλευρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου πάντοτε ήταν η Εκκλησία. Και εκείνος ως αυτοκράτορ που ήταν, όταν η Εκκλησία απειλήθηκε από τη μεγάλη αίρεση του Αρίου, ενός ιερέως από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι τέλειος θεάνθρωπος, αλλά είναι κτίσμα του Θεού Πατρός, τότε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι επίσκοποι από όλα τα σημεία του ορίζοντα, μαζεύτηκαν υπακούοντας την πρόσκληση του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου στην οίκαια της Βυθινίας. Και ο αυτοκράτορας ήταν εκείνος ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, ο οποίος προείδρευσε και συντόνισε τις εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, στην οποία, όπως γνωρίζετε, μεγάλοι Άγιοι πήραν μέρος, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Νικόλαος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Σπυρίδωνας και τόσοι άλλοι γνωστοί και άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν εκείνος ο οποίος τους υποδέχτηκε, ο οποίος συντόνισε τις εργασίες και ο οποίος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας ώστε να καταδικαστεί η μεγάλη αυτή αίρεση και να επανέλθει η ειρήνη στην Εκκλησία. Ο ιστορικός Ευσέβιος αναφέρει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος σε βαθύ γύρας επιθύμησε να βαπτιστεί, διότι δεν ήταν βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος. Και επειδή ακριβώς κατηχήθηκε και είδε το μέγα μυστήριο και γνώρισε τη σημασία του μεγάλου αυτού μυστηρίου για τη ζωή των χριστιανών, επιθύμησε να το λάβει. Και μάλιστα είπε ότι επιθυμούσε να βαπτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό όπως βαπτίστηκε και ο Χριστός, όμως οικονόμησε ο Θεός να βαπτιστεί στην Οικομίδια. Και μάλιστα ο ιστορικός Ευσέβιος, ο βιογράφος του, αναφέρει ότι πάνω από την αυτοκρατορική χλαμή, ότι φόρεσε τον λευκό χιτόνα που φορούν οι νεοφώτιστοι και πάνω από τον χιτόνα αυτό φορούσε την αυτοκρατορική χλαμίδα και δεν έβγαλε τον χιτόνα μέχρι και τα τελευταία έτη της ζωής του που ήταν ειρηνικά και οσιακά, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι το Άγιο Βάπτισμα είναι ο ανακαινισμός του ανθρώπου δια του οποίου συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες, εξαλείφεται το προπατορικό αμάρτημα και ο άνθρωπος ανακαινίζεται και εισέρχεται στη νέα κατά Χριστόν ζωή. Στο πλευρό όμως του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν η μητέρα του, η Αγία Ελένη, η οποία Αγία Ελένη, όπως είπαμε, ήταν χριστιανή και είχε πόθο ιερό να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας και παρακάλεσε το γιο της τον αυτοκράτορα να της διαθέσει ανθρώπους, πολλούς στρατιώτες, να της διαθέσει χρήματα για να κάνει το ταξίδι της στα Ιεροσόλυμα και με τη βοήθεια του Θεού, προσευχόμενη, ανακάλυψε ο Θεός, της φανερώθηκε όπως γνωρίζουμε που ήταν ο Σταυρός του Κυρίου μας θαμένος και πλήρωσε στρατιώτες οι οποίοι ανέσκαψαν και ανήβραν ως γνωστόν τους τρεις σταυρούς και ο ένας από τους τρεις σταυρούς, ο οποίος επιτέλεσε το γνωστό θαύμα που αναστήθηκε ο άρρωστος άνθρωπος, ήταν ο Σταυρός του Κυρίου μας. Και η Αγία Ελένη ανήγειρε τον περικαλή ναό της Αναστάσεως, αλλά και άλλους ναούς οι οποίοι σώζονται μέχρι σήμερα. Όπως είναι ο ναός στη Μονή Σταυρογονίου, όποιος έχει πάει στην Κύπρο, ο ναός της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής
στην Μπάρο και άλλοι ναοί, οι οποίοι είναι από εκείνα τα χρόνια που μαρτυρούν την ευλάβεια της Αγίας Ελένης και τον πόθο της να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, το πολύτιμο αυτό σύμβολο της Εκκλησίας μας και το πολυτιμότατο κοιμήλιο, ο οποίος είναι ο φύλαξ πάση της Οικουμένης. Και γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία τους κατέστησε Αγίους, αλλά και εις Αποστόλους, όπως λέμε, επειδή το έργο τους υπήρξε μεγάλο, υπήρξε εις άξιο των Αγίων Αποστόλων. Και γι' αυτό και στην Ιερά Εικόνα εικονίζονται, έχοντας το μέσο τον Τίμιο Σταυρό και ο μεν Άγιος Κωνσταντίνος τον βαστάει από τη μια μεριά, η δε μητέρα του η Αγία Ελένη από την άλλη, θέλοντας η Ορθόδοξη εικονογραφία να μας διδάξει με αυτόν τον τρόπο ότι οι Άγιοι, ακόμα και αυτοκράτορες να είναι, ακόμα και να έχουν τη μεγαλύτερη δόξα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος επί της γης, ο Σταυρός του Κυρίου είναι εκείνος ο οποίος προέχει και ο οποίος προβάλλεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, διότι πάνω στο Σταυρό, όπως ξέρουμε και όπως πιστεύουμε και όπως γνωρίζουμε, ο Χριστός μας σταυρώθηκε, έχησε το Πανάγιο του αίμα για τη σωτηρία όλου του κόσμου και εκεί πάνω δοξάστηκε. Γι' αυτό και ο Σταυρός αναγράφει ο βασιλεύς της δόξης. Ο Χριστός δοξάστηκε πάνω στο Σταυρό και μετά ανέστη τριήμερος. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς σήμερα που ήρθαμε σε αυτόν τον περικαλή ναό, τον προσκυνηματικό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο οποίος είναι μεν νεότερος ναός, όμως είναι ο τόπος αυτός ιστορικός, διότι σε αυτόν τον τόπο, όπως γνωρίζετε, υπήρχε παλιό μετόχι της Μονής στο Πλού, της ιστορικής αυτής Μονής εδώ της Μητροπόλεως μας και της Ιτίας, του κλεϊσματος και της περίπτωσης αυτής Μονής, η οποία λαμβρύνει όχι μόνο την Ανατολική Κρήτη, αλλά και ολόκληρη την Κρήτη. Εδώ σε αυτό το χώρο υπήρχε μετόχι και υπήρχε ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και πάνω στα ερείπια αυτού του ναού χτίστηκε ο νέος αυτός ναός, επωνόματι των Αγίων, για να μας θυμίζει ακριβώς και την ιστορία του τόπου, αλλά και την ευλάβεια την οποία τρέφουμε και την τιμή προς τους μεγάλους αυτούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Εύχομαι η χάρη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης να σκέπει και να περιφρουρεί όλους σας, όχι μόνο τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, αλλά όλους σας που ήρθατε σήμερα να προσκυνήσετε, να ανάψετε ένα κερί στη χάρη τους και να μας περιφρουρούν από κάθε ανάγκη, από κάθε κακό, από κάθε επίρρεια του αντικειμένου. Και να είμαστε βέβαιοι ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι εκείνοι οι οποίοι περιφρουρούν ένα τόπο. Έλεγε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και τελειώνω με αυτό, σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Πορφύριος, ότι όπου υπάρχει μια εκκλησία, όπου υπάρχει ένα ιερό θυσιαστήριο επωνόματι κάποιου Αγίου, αυτός ο Άγιος είναι ο προστάτης, είναι ο φύλακας, είναι ο άγρυπνος φρουρός της περιοχής. Έτσι λοιπόν εδώ οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη είναι οι άγρυπνοι φρουροί της περιοχής και ας τους παρακαλέσουμε να μας έχουν υπό τη σκέπη τους πάντοτε. Αμήν.